εμείς λέμε να ξεκινάμε κάπου εδώ 4 αυτοκίνητα μέχρι τη διάβαση και άλλα 4 αυτοκίνητα μέχρι τη στροφή, 8 αυτοκίνητα. Ωραία. Πιστεύω κάνουμε δουλειά. Αν υπάρχει περίπτωση. Άμα κάτσε λίγο, άμα βγει το ταξί μέχρι εδώ, εγώ για να μπω μέσα στο λεωφορείο θα είμαι στην κολόνα εκεί. Το πρώτο λεωφορείο θα κάνει ίσια μέχρι την κολόνα. Ενώ άμα πάει η εσοχή μέσα αυτό, εγώ κατευθείαν μπαίνω μέσα. Αυτό είναι το ζητούμενο. Δεν πειράζουμε και τις στάσεις των ανθρώπων, δεν παρεμβαίνουμε στη δουλειά τους και είμαστε καλά. Και όλοι καλά. Λευκός καπνός φαίνεται να βγήκε στην ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχιακό Μέγαρο της Καβάλας με τους επαγγελματίες, οδηγούς ταξί και την διοίκηση του αστικού κτέλ Καβάλας για την μετακίνηση της πιάτσας μετά την εκτέλεση του έργου στην πλατεία Καπνεργάτη. Σύμφωνα με τα όσα υπόθηκαν, η πιάτσα θα μετακινηθεί στο σημείο το οποίο βρισκόμαστε, στο ύψος του Δημοτικού Κήπου. Τα οχήματα θα ξεκινούν από το σημείο αυτό και θα εκτείνονται έως την γωνία του έργου της πλατείας Καπνεργάτη. Συνεννοούμαστε για την λύση το να έρθουν εδώ τα ταξί και να υπάρχουν φυσικά και το αστικό, διότι όπως σας είπα το αστικό και τα ταξί είναι η λύση του κυκλοφοριακού μας προβλήματος. Όλα τα άλλα έρχονται σε δεύτερη μοίρα. Εάν έχουμε καλή αστική συγκοινωνία και πολύ καλή με τα ταξί, να δείτε ότι το πρόβλημα θα ελαχιστοποιηθεί, θα μικρύνει μάλλον, να μην λέω ελαχιστοποιηθεί, αλλά θα μικρύνει πάρα πολύ. Τώρα βλέπουμε μία λύση ούτως ώστε να κάνουμε μία εσοχή, να την προσαρμόσουμε τέλος πάντων και το πεζοδρόμιο οδηγώντας από ένα σημείο και μετά τους πεζούς μέσα από τον κήπο που θα είναι και πιο ευχάριστη η διαδρομή και να μένουν εδώ τα ταξί και τα αστικά. Τι χρονικό διάστημα χρειάζεται για να γίνει μια τέτοια παρέμβαση? Τώρα θα δούμε εδώ πέρα, θα το σχεδιάσουμε, να υλοποιήσουμε εμείς το πεζοδρόμιο που θα μπαίνει μέσα και μετά να κάνουμε αυτή την παρέμβαση. Άμεσα. Θα στείλουμε την τεχνική υπηρεσία άμεσα, δηλαδή να υπολογίζουμε σε 2 εβδομάδες, περίπου τόσο. Άρα επανέρχεται η προηγούμενη κατάσταση στην οδό Βενιζέλου από το έτσι όπως... Απλώς θα είναι από εδώ τα ταξί, θα πηγαίνουν προς τα κάτω, θα είναι 3-4 ταξί ανάλογα στην εσοχή μέσα που δημιουργούνται και βλέπουμε. Και δεν έχουμε κάποια μετακίνηση με το αστικό, έτσι? Όχι, γιατί και οι άνθρωποι έχουν πρόβλημα στο πώς θα στρίψουν τα αυτοκίνητά τους, πώς θα εξυπηρετήσουν τους πελάτες. Οπότε θα βρούμε την χρυσή τομή. Συναντηθήκαμε σήμερα με την αστική συγκοινωνία και με τον Δήμο και τον Δήμαρχο και με την τεχνική υπηρεσία για να βγάλουμε επιτέλους μια λύση που θα μπορεί να ικανοποιεί όλους τους φορείς και εμάς το μεταφορικό έργο. Εμείς αυτό που ζητάμε είναι μια μικρή εσοχή σε εισαγωγικά να μπορούμε να έχουμε εξασφαλισμένα τα αυτοκίνητά μας και ασφαλή, γιατί ο δρόμος είναι ταχείας κυκλοφορίας. Και κατά δεύτερον, να μην ενοχλούμε και την αστική συγκοινωνία για να μπορούν, γιατί οι άνθρωποι έχουν μεγάλα οχήματα, να μπορούν να μπουν μέσα στο χώρο εργασίας τους. Από εξ αρχής δεν θέλαμε να ενοχλήσουμε τους ανθρώπους. Η συμφωνία ήταν με τα αστικά ότι θα κοιτάξουμε να μην εμποδίσουμε το έργο σας. Και ήμασταν αυτοί που πάντα ζητούσαμε μια καλή σχέση με την αστική συγκοινωνία και έχουμε μια αδελφοποίηση. Οπότε με καλή της πίστης μπορούμε να βγάλουμε άκρια. Άρα μπορούμε να πούμε τέλος καλό, όλα καλά, έτσι? Ναι, αυτό θα κριθεί πλέον από τη Δημοτική Αρχή, από τον Δήμαρχο και την Τεχνική Υπηρεσία. Του δώσαμε τις προτάσεις μας και εμείς και η αστική συγκοινωνία και πιστεύω να πάνε όλα καλά. Πόσα οχήματα, Πρόεδρε, θα χωράνε συγκεκριμένη πιάτσα? Σε πρώτη φάση είναι 8 αυτοκίνητα και λήξαν του έργου με την εσοχή. Πιστεύω να βάλουμε ακόμα από 2-3 αυτοκίνητα. Δηλαδή, ικανοποιητικά θα έχουμε από 8 ως 10 και 11 αυτοκίνητα. Αυτό θα το δούμε στην πορεία. Σε πρώτη φάση θέλουμε τα 8 αυτοκίνητα να είναι στάνταρ, γιατί ο κόσμος διαμαρτύρεται, ήδη ακούμε παράπονα και δεν θέλουμε να στεναχωρούμε τον κόσμο της Καβάλας. Όπως βλέπετε, υπάρχει μια συνεργασία μεταξύ μας και των ταξιτζίδων και του Δήμου, οπότε αν όλα πάνε καλά θα διευθετηθεί το θέμα και δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα ούτε εμείς, ούτε τα ταξί, ούτε και ο Δήμος. Απλά τώρα έχει κάποιες δυσκολίες που νομίζω ότι θα τις ξεπεράσουν κατά το δοκούν και θα είμαστε ευχαριστημένοι όλοι μαζί.